Το λίπος στο σηκώτη είναι πλέον η πιο συχνή χρόνια επατική νόσος, κυρίως λόγω της επιδημίας της παχυσαρκίας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που είναι όλο και πιο συχνή και στα παιδιά. Σχεδόν το 70 με 80% των παχύσαρκων παιδιών είναι πιθανόν να πάσχουν από λίπο στο σηκώτη ήδη. Και αυτό είναι τρομακτικό γιατί το λίπο στο σηκώτη μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική πάθηση του σκοτιού μέχρι και κύρωση και δυστυχώ καρκίνο. Σίγουρα το αυξημένο βάρο αυξάνει πολύ την πιθανότητα να αποκτήσει κάποιο λίπος στο σκότι, αλλά υπάρχουν κάποιε τροφέ που είναι ιδιαίτερα επιβλαβεί, ακόμα και όταν δεν μα επιβαρύνουν πολύ σε θερμίδε. Αρχικά, μεγάλο μέρο του προβλήματο προέρχεται από τη ζάχαρη. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές μελέτες που δείχνουν ότι όταν αφαιρούμε τη ζάχαρη από τη διατροφή εφήβων, βλέπουμε ότι το λίπος οσικό τους μειώνεται σημαντικά μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι η ζάχαρη είναι ένας σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας. Εκτός από τη ζάχαρη, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και το ζωικό λίπος. Για παράδειγμα, έχουμε συγκρίνει δύο ισοθερμιδικές δίαιτες, δηλαδή δίαιτες που έχουν τις ίδιες θερμίδες, που διαφέρουν μόνο στα λιπαρά. Η μία δίαιτα έχει χαμηλά λιπαρά και η άλλη έχει αυξημένα λιπαρά, κυρίως ζωικής προέλευσης. Τονίζω ότι οι δίαιτες πρόσφεραν τις ίδιες θερμίδες, δηλαδή τα αποτελέσματα δεν προέρχονται από αύξηση των θερμίδων. Σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι ενώ η δίαιτα με χαμηλά λιπαρά οδηγούσε σε μείωση στο λίπος στο σηκώτη κατά 20% η δίαιτα με πολλά λιπαρά οδήγησε σε αύξηση κατά 35%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν όλοι όσοι προσπαθούν να χάσουν βάρος περιορίζοντας τους υδατάνθρακες. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα την αύξηση του ζωικού λίπους, πράγμα που επιβαρύνει σημαντικά το λίπος στο σηκώτη. Φυσικά, αν η δίαιτα οδηγεί σε σημαντική απώλεια λίπους, τότε είναι σίγουρο ότι το λίπος στο σηκώτη θα μειωθεί επίσης. Αλλά ιδανικά αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται περιορίζοντας το ζωικό λίπος και όχι αυξάνοντάς το. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει λίπος στο σηκώτη και αυξημένο βάρος να προτιμάτε να κάνετε διατροφή με την επιτήρηση κάποιου ειδικού. Στο γιατρείο μου αναλαμβάνουμε τη βοήθεια ατόμων με αυξημένο λίπος και με λίπος στο σηκώτη με μεγάλη επιτυχία. Θα χαρώ πολύ να σας βοηθήσω. Υπάρχει και μια μελέτη που προσπάθησε να μας δείξει ποιο από αυτού τους παράγοντες επηρεάζει για το λίπος στο σηκώτη πιο πολύ. Τα λιπαρά ή η ζάχαρη. Η μελέτη χώρισε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες. Και οι τρεις ομάδες κατανάλωναν χίλιες θερμίδες περισσότερες από αυτές που είχαν ανάγκη. Αυτό θα οδηγούσε προφανώς σε αύξηση βάρους. Οι επιστήμονες όμως ήθελαν να δουν πόσο θα αυξηθεί το λίπος στο σηκώτη σε κάθε ομάδα σε σχέση με τις άλλες δύο. Στην πρώτη ομάδα οι περισσότερες θερμίδες θα προέρχονταν από ακόρεστα λιπαρά, δηλαδή λάδι και ξύρους καρπούς. Στην άλλη ομάδα οι έξτρα θερμίδες θα ήταν από ζάχαρη, δηλαδή αναψυχτικά. Και στην άλλη ομάδα θα ήταν από ζωικά λιπαρά. Προφανώς και στις τρεις ομάδες είδαμε αύξηση στο λίπος στο σηκώτη κατά τη διάρκεια της μελέτης. Αλλά αν και οι θερμίδες ήταν ίδιες, η αύξηση του λίπους στις τρεις ομάδες δεν ήταν ίδια. Όπως είναι αναμενόμενο, η ομάδα που είδε τη μικρότερη αύξηση λίπους ήταν η ομάδα των ατόμων που έδρωγαν περισσότερες θερμίδες από λάδι και ξηρούς κάρπου. Σε αυτή την ομάδα η αύξηση στο λίπος στο σηκώτη ήταν 15%. Στην ομάδα που οι επιπρόσθετες θερμίδες προήλθαν από ζάχαρη, η αύξηση του λίπους στο σηκώτη ήταν 33%. Δηλαδή παραπάνω από διπλάσια. Αλλά στην ομάδα που οι περισσότερες θερμίδες προέρχονταν από ζωικά λιπαρά, η αύξηση στο λίπος στο σηκώτη ήταν 55%. Από αυτή τη μελέτη βγάζουμε δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι η αυξημένη κατανάλωση θερμίδων οδηγεί σε αύξηση στο λίπος στο σηκώτη. Ακόμα και η πιο υγιεινή διατροφή όταν οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση θερμίδων κάνει το σηκώτη μας πιο λιπαρό. Παρόλα αυτά η κατανάλωση ζωικών λιπαρών οδηγεί στη μέγιστη δυνατή αύξηση στο λίπος στο σηκώτη. Αν σας έχουν βρει λίπο στο σηκώτη τότε πρέπει να κάνετε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να περιορίζετε την κατανάλωση τροφής συνολικά. Και το δεύτερο είναι να περιορίζετε περισσότερο τα ζωικά λιπαρά και τη ζάχαρη, δηλαδή αυτές οι τροφές που έχουν τη χειρότερη επίδραση για αυτή την πάθηση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το λίπο στο σηκώτη, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που εξηγώ οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την πάθηση. Σε περίπτωση που σας έχουν διαγνώσει λίπος στο σκότη, τότε ευχαρίστως να σας βοηθήσω να το αντιμετωπίσετε με σωστή διατροφή. Αν σας ενδιαφέρει, τότε μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε μπροστά μου. Στο 210-2628-639. Τέλος, θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.